Κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Όσοι από εσάς παρακολουθήσατε το πρώτο μέρος, η συζήτηση γίνεται με τον διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, τον κύριο Ηλία Κικίλια, ο οποίος στο πρώτο μέρος της εκπομπής εξήγησε ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στον οργανισμό αυτό και το ρόλο που παίζει σήμερα στην ελληνική κοινωνία, η οποία πλήττεται από την ανεργία. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε γενικότερα για τα προβλήματα της ανεργίας, δεδομένου ότι ο κύριος Ηλίας Κικίλιας έχει ασχοληθεί με τα θέματα αυτά, δεδομένου ότι είναι και διευθυντής του Ιδρύματος Κοινωνικών Ερευνών και διδάσκων σε ευρωπαϊκά και ελληνικά πανεπιστήμια. Κύριε Κικίλια, μιλήσαμε στο πρώτο μέρος για την είσοδο της πληροφορικής στον ΟΑΕΔ. Σε μια Ελλάδα που πλήττεται από την ανεργία, αλλά και σε έναν κόσμο στον οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες, η γνώση και γενικά οι ανταγωνιστικές απαιτήσεις γίνονται εντονότερες, ποιο μέλλον θα είχαν οι νέοι αυτή τη στιγμή που βγαίνουν στην αγορά εργασίας? Το μέλλον σίγουρα εκ των πραγμάτων είναι οι νέοι και η καινοτομία, αλλά στη βάση, όπως είπαμε και στο προηγούμενο τμήμα, μιας υγιούς, παραγωγικής και ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς οικονομίας. Θα πρέπει να πούμε εδώ το εξής, γιατί γίνεται μια μεγάλη συζήτηση εδώ και 20 χρόνια περίπου στη χώρα μας, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι η ανεργία των νέων πάντα ήταν πολύ ψηλή, ακόμα και όταν οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης ήταν ψηλή. Ναι, μιλήσατε στο πρώτο μέρος για 32%. Έτσι. Ακόμα και όταν είχαμε ρυθμούς 4 και 5% το χρόνο. Να σας πω το εξής. Ξέρετε, τα τελευταία 20 χρόνια ο πληθυσμός στη χώρα μας αυξήθηκε λίγο. 7% το πολύ. Και κυρίως λόγω μεταναστών. Οι πτυχιούχοι διπλασιάστηκαν. Μάλιστα. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού και πάνω δεκαπλασιάστηκαν. Υπήρξε δηλαδή μια τρομακτική προσφορά εργασίας υψηλού επίπεδου εκ των πραγμάτων. Απ' την άλλη μεριά όμως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι έγιναν? Κάθε χρόνο την τελευταία 20ετία η ελληνική οικονομία δημιουργούσε ο ιδιωτικός τομέας 15 θέσεις υψηλού εκπαιδευτικού επίπεδου και άλλες 15 με 20 ο δημόσιος τομέας. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, πλέον ο δημόσιος τομέας δεν δημιουργεί θέσεις. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, το πρόβλημα της ανεργίας των νέων και δίτων πτυχιούχων ήταν ποιο και είναι το αναπτυξιακό έλλειμμα της οικονομίας. Ότι η οικονομία μας και οι επιχειρήσεις της χώρας, που μην ξεχνάμε το 95% των επιχειρήσεων απασχολούν μέχρι 3-4 άτομα, δεν δημιουργούσαν θέσεις εργασίας υψηλού εκπαιδευτικού επίπεδου, με αποτέλεσμα και την ανεργία, αλλά επίσης αποτέλεσμα ότι μετά από 4, 5, 6 χρόνια αναζήτησης, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους κάνουν δουλειές οι οποίες δεν αντιστοιχούν στα εκπαιδευτικά τους προσόντα. Υπάρχει επίσης ένα άλλο τομέα της δημόσιας, γιατί σε σχέση με την ανεργία των πτυχιούχων πολλές φορές ακούγεται το επιχείρημα ότι τα πανεπιστήμια δεν βγάζουν τις ειδικότητες που θέλει η οικονομία. Ξέρετε, δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη από σοβαρή έρευνα ότι υπήρξε την τελευταία 20ετία έλλειψη κάποιων τεχνικών ειδικοτήτων. Δεν έχουμε καμία. Αυτό που υπάρχει, που υπήρχε, μπορεί να λείπανε μηχανικοί από την Ξάνθη και να υπήρχε, αλλά μηχανικοί να ήταν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι θέμα κινητικότητας όμως. Δεν έχουμε λοιπόν ενδείξεις ότι αυτή η προσφορά εργασίας υπολείπεται σε ειδικότητες, ούτε και σε γνώσεις. Αυτό που έχουμε ενδείξεις όμως είναι το εξής. Ξέρουμε όλοι ότι ακόμα και σήμερα όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, όταν αναζητούν νέους κυρίως, απαιτούν από όλους να έχουν 2-3-4 χρόνια επαγγελματική εμπειρία. Ναι. Μα κάπου πρέπει να την αποκτήσουν αυτή την επαγγελματική εμπειρία. Και ακόμα και μια επιχείρηση όταν επενδύσει στην επαγγελματική εμπειρία, γιατί όντως ο πρώτος χρόνος είναι ένας χρόνος προσαρμογής. Ακόμα και αν έχει διδακτορικό από το Χάρβαρντ, δεν έχει να κάνει με το ελληνικό πανεπιστήμιο,
φοβάται ότι αυτή η επένδυσή του θα πάει χαμένη γιατί σε δύο χρόνια κάποιος θα του προσφέρει λίγο παραπάνω κτλ. Άρα έχουμε αυτό το ζήτημα. Σε αυτό το ζήτημα το εκπαιδευτικό σύστημα έχει ρόλο να παίξει. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι σε πανεπιστήμια του εξωτερικού υπάρχουν τα λεγόμενα sandwich courses. Συνδυάζουν δηλαδή απασχόληση, εργασιακή εμπειρία και θεωρητική κατάρτιση. Αυτό που κάνουν και οι σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, που απευθύνονται βέβαια είναι τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Τα παιδιά το πρωί είναι στη δουλειά, το απόγευμα είναι στο θρανείο. Είναι ανάρπαστες, γιατί από το 70 έως το 95% απορροφώνται από την αγορά εργασίας και υποδεικνύουν επίσης και το τεράστιο έλλειμμα τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που έχουμε στη χώρα μας. Οι σχολές του ΟΑΕΔ, κατά κύριο λόγο, στις σχολές του ΟΑΕΔ πηγαίνουν παιδιά από, θα έλεγα, τα χαμηλότερα και τα πιο αδύναμα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα, γιατί η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρα μας είναι απαξιωμένη. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα το οποίο είναι ακόμα πιο σοβαρό, πιστεύω. Ότι πολλές φορές και μέσα από αντίστοιχες έρευνες, αυτό που θεωρούν οι επιχειρήσεις, οι εργοδότες ως έλλειψη, δεν είναι τεχνικές γνώσεις, δεν είσαι καλός μηχανικός ή δικηγόρος ή κτλ. Αλλά είναι ζητήματα προσωπικότητας. Μου το είπε με πολύ σαφή τρόπο ένας από τους παλιότερους και μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας. Μου είπε, ακούστε να δείτε, δεν μας λείπουν εξειδικευμένοι τεχνικοί, μας λείπουν μορφωμένοι άνθρωποι. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκούν μόνο οι τεχνικές γνώσεις και η εξειδίκευση. Χρειάζεται μια γενικότερη μόρφωση για να ανταποκριθείς στην αγορά εργασίας και όχι μόνο στις σημερινές συνθήκες που είναι ιδιαίτερα απαιτητικές. Αυτό έχει να κάνει με το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος, από την προσχολική εκπαίδευση, γιατί υπάρχουν δεξιότητες που εάν δεν τις αποκτήσεις μέχρι τα 10-12 χρόνια, στη συνέχεια είναι δύσκολο να τις αποκτήσεις. Τεχνική εκπαίδευση, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, ανώτατη εκπαίδευση. Εκεί είναι το θέμα λοιπόν. Να, το εκπαιδευτικό σύστημα να δημιουργεί όχι μόνο εξειδικευμένους, αλλά μορφωμένος άνθρωπος. Μορφωμένους ανθρώπους. Γιατί ο μορφωμένος άνθρωπος μπορεί και να εκπαιδευθεί μόνος του. Και πιο εύκολα. Και πιο εύκολα. Και πιο εύκολα. Σε αυτό το σημείο επισημάνατε την... Να σας κάνω το εξής ερώτημα. Μου έκανε εντύπωση τα δύο στοιχεία που δώσατε. Είπατε ότι όταν η ελληνική οικονομία είχε ρυθμούς 4 και 5% η ανεργία των νέων ήταν 32% στους νέους και εκεί ίσως θα πρέπει να δώσετε μία διευκρίνηση γιατί τώρα μιλάνε πολύ για το 55% και υπάρχουν συγχύσεις. Αλλά παράλληλα είπατε ότι η γενική ανεργία ήταν 12%. Το γεγονός αυτό, κύριε Κικίλια, δεν οφείλεται στο ότι η ελληνική οικονομία ήταν, ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει, αλλά ήταν αμιγώς μια καταναλωτική και λιγότερο παραγωγική οικονομία. Οπωσδήποτε οφείλεται. Μα το αναπτυξιακό έλλειμμα της οικονομίας είναι ένας από τους λόγους που το βάθος της ύφεσης είναι αυτό. Αν είχαμε δηλαδή μια πιο παραγωγική και λιγότερο καταναλωτική κοινωνία, δεν θα ήταν αυτό το βάθος της ύφεσης, όπως έχει αποδειχθεί και από άλλες χώρες. Ναι. Μπορεί η ανεργία, οπωσδήποτε η ύφεση αυξάνει την ανεργία, αλλά δεν θα ήταν στο 25, θα ήταν στο 15, ας πούμε, όπως είναι η Πορτογαλική. Δεν λέω για τους Ιρλανδούς, δεν λέω για τη Βόρεια Ευρώπη, μιλάω για μεσογειακές χώρες. Τώρα, το θέμα της... Κατά συνέπεια, μια κοινωνία η οποία στηρίζει την οικονομική της ανάπτυξη στην κατανάλωση μέσω δανεικών, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, μια κοινωνία η οποία έχει απαξιώσει πλήρως τους βασικούς πλουτοπαραγωγικούς τους πόρους, που είναι τι, η πρωτογενής παραγωγή, η ενέργεια, η οργία, η κτηνοτροφία κτλ. Τώρα βέβαια αρχίζουν και γίνονται κινήσεις δειλά-δειλά, η ναυτιλία, ο τουρισμός μόνο, είχαμε ως παραγωγική λειτουργία, αλλά και αυτό και αυτός ο τομέας επιδέχεται πολύ μεγάλων βελτιώσεων, όπως γνωρίζουμε όλοι. Τώρα, τι σημαίνει η ανεργία των νέων? Όταν ακούμε ότι η ανεργία των νέων είναι στο 55%, αυτό σημαίνει ότι ο ένας στους δύο νέους είναι άνεργος. Δεν σημαίνει ότι ο ένας στους δύο ανέργους είναι νέος. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα, αν δείτε από τους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ και από τη στατιστική υπηρεσία το ίδιο φαίνεται, οι 3 στους 4 ανέργους
είναι ηλικίας άνω των 30 ετών. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, κατά την άποψή μου, κυρίως στις οικογένειες όπου δεν δουλεύει κανείς. Και δεν μιλάω για οικογένειες που είναι δύο συνταξιούχοι. Μιλάω για οικογένειες του ενεργού πληθυσμού. Στατιστικά αυτό εκτιμάται ότι στη χώρα μας υπάρχουν 400 με 450 χιλιάδες περίπου οικογένειες. Νοικοκυριά. Τέτοια νοικοκυριά. Ναι. Με σύνολο μελών 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο. Και στην Ευρώπη είναι 62 εκατομμύρια. 62. Που σημαίνει και πολλά πράγματα αυτό και για τις λεγόμενες ευρωπαϊκές πολιτικές απασχόλησης. Είναι ανεπαρκείς οι ευρωπαϊκές πολιτικές. Και αυτό φάνηκε στην κρίση. Ξέρετε, τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουν δαπανηθεί σε όλη την Ευρώπη 70 δισεκατομμύρια ευρώ για πολιτικές απασχόλησης. Η ανεργία ξεπερνάει τα 25 και πάει στα 30 εκατομμύρια και στο επίπεδο της κοινωνικής ένταξης οι φτωχοί ξεπερνάνε τα 120. Άρα κάτι τρέχει και με αυτές τις πολιτικές. Είναι απολύτως ανεπαρκής και χρειάζονται οπωσδήποτε μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Το ίδιο βέβαια γιατί αντίστοιχες πολιτικές εφαρμόζουμε και εμείς στη χώρα μας. Αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι αν έχουμε 100 ευρώ διαθέσιμα, ας πούμε, για πολιτικές απασχόλησης, τα 70 ή τα 80 θα έπρεπε να πάνε σε ανέργους που στηρίζουν, πάνω στους οποίους στηρίζονται νοικοκυριά όπου δεν δουλεύει άλλος, που έχουν παιδιά, έχουν υποχρεώσεις, με βάση δηλαδή οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, και τα 20-30 ευρώ σε προγράμματα εξειδικευμένα απολύτως για νέους. Γιατί πρέπει να έχουμε προτεραιότητες στις πολιτικές μας, κάτι για το οποίο δεν φημίζεται η χώρα μας και δυστυχώς ακόμα συνεχίζει να μην φημίζεται. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, κύριε Κικίλια. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει σακουστή από τους κυβερνητικούς επαείοντες. Να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή και να υπογραμμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι προσφάτως ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού πιστοποιήθηκε στο επίπεδο της επιχειρηματικής αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EFQM, που δικαιώνει αυτά που είπε και ο διοικητής του ΑΕΔ, ο κύριος Κικίλιας, στην αρχή αυτής της συνεντεύξεως, για τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στον οργανισμό. Να σας ευχαριστήσω και πάλι, κύριε Κικίλια, και να ευχαριστήσω και εσάς για την προσοχή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπανδρόπουλο.